Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το σύνομο.gr της CitizenTV.gr. Ύστερα από το παράπονο του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, ότι τελευταία δεν εκκλησιάζεται σωστά έως καθόλου, ο Μητροπόλητης Άνθιμος τον επισκέφθηκε στα Διαβατά σήμερα το πρωί. Μάλιστα, όπως είπε, τον είδε ταλαιπωρημένο αλλά κμένο στη σκέψη. Μία μέση λύση που μπορεί να συγκεράσει όλες τις απόψεις, ώστε και ο σταθμός της Βενιζέλου να κατασκευαστεί, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος των αρχαιοτήτων που ήρθαν στο φως να εκτεθεί επί τόπου δια της απόσπασης και της επανατοποθέτησής τους, προτείνει το Τεχνικό Επιμελητήριο. Για πρώτη φορά πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη το Startup Weekend, ένας μαραθώνιος δημιουργικής επιχειρηματικότητας, στο οποίο οι συμμετέχοντες επιχειρούν να σχηματίσουν, να εξελίξουν και να παρουσιάσουν εντός 54 ωρών μια ιδέα που μπορεί να υλοποιηθεί και να αποτελέσει τη βάση μιας πραγματικής επιχείρησης. Επί χρήμαση θα κληθούν από το νέο έτος οι οδηγοί να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στις περισσότερες θέσεις στάθμευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ η στάθμευση είναι δωρεάν αποκλειστικά για τους μόνιμους κατοίκους. Έξαρση των αλλεργιών καταγράφεται τις τελευταίες 15 ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Καθημερινά, στο αλλεργιολογικό ιατρείο του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου προσέρχονται 50 με 60 άτομα, εκ των οποίων πάνω 50% υποφέρει από ρινίτιδα και άσθμα. Τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Μητρόπολη της πόλης θέματα ανακύκλωσης, στα πλαίσια της προσπάθειας αύξησης του όγκου των σκουπιδιών που ανακυκλώνονται, ανακοίνωσαν σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης μαζί με τον Άνθιμο. Σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ κατόρθωσαν να αποσπάσουν 3 άτομα από 20 θύματα τους, λέγοντας ότι θα επένδυναν τα χρήματα αυτά σε παιδικά προγράμματα ασφαλιστικής εταιρείας με δίθεν υψηλή απόδοση, χωρίς όμως συμβόλαια. Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βροντικούς ανέμους ένταση 3 μποφόρ, ενώ και το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει το σκηνικό. Αυτές λοιπόν ήταν οι ειδήσεις μέσα σε 2 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!